Σε Λάρνακα και Αμόχωστο θα τεθούν σε ισχύ από μεθαύριο Δευτέρα και για περίοδο 2 εβδομάδων επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα λόγω της επιδείνωσης της επιδημιολογικής εικόνας που παρουσιάζουν οι δύο επαρχίες. 10 κρούσματα εντοπίστηκαν ανάμεσα σε μαθητές και μαθήτριες. Στο μεταξύ, εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα κάτοικοι της Ελεύθερης Επαρχίας Αμοχώστου έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Η επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας σε Λάρνακα και Αμόχωστο τις τελευταίες 2 εβδομάδες οδήγησαν το Υπουργείο Υγείας να ανακοινώσει επιπρόσθετα στα ήδη ισχύοντα περιοριστικά μέτρα τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου για περίοδο 2 εβδομάδων. Λόγω του ότι τα κρούσματα συνδέονται με αθλητικές διοργανώσεις, τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας επικεντρώνονται στον περιορισμό της διασποράς του ιού σε αθλητικά γεγονότα. Η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, Μαργαρίτα Κυριάκου, δήλωσε στο Τρίτο πως το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε τη διενέργεια στοχευμένου δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε 3.000 άτομα σε χωριά των επαρχιών Λάρνακας και Αμοχώστου βάσει επιδημιολογικών, δημογραφικών και άλλων κριτηρίων. Πολλά κρούσματα σχετίζονται με τον εθνικό άχνας, ωστόσο πρέπει να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο ότι τα άτομα αυτά ζουν και διαμένουν στο δασάκι της Άχνας. Κάποια από αυτά τα άτομα ζουν σε άλλα χωριά, σε άλλες περιοχές των επαρχιών Αμοχώστου και Λάρνακας, και επομένως γι' αυτό αποφασίστηκε αυτή τη φορά ο δειγματοληπτικός έλεγχος να γίνει στοχευμένα. Μέχρι στιγμής οι αλυσίδες μετάδοσης του ιού σε Λάρνακα και Αμόχωστο ανήλθαν στις 7 και αριθμούν 129 κρούσματα. Το πρωί οι κάτοικοι της Ελεύθερης Επαρχίας Αμοχώστου πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Γενικό Νοσοκομείο. Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν για το κλείσιμο της παιδιατρικής και γυναικολογικής κλινικής του νοσοκομείου και ζητούν να μην επαναλειτουργήσει το Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου ως νοσοκομείο αναφοράς για ασθενείς με κορονοϊό.